5 μέρες κράτησε η ανάληψη πολιτικής ευθύνης από τον Κώστα Καραμαλή και η αποδοχή της από την κυβέρνηση, καθώς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει πρόθεση να μην είναι υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές ο πρώην Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών. Δηλαδή θα βρίσκεται κανονικά στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη των εκλογών 2023 ο Κώστας Καραμαλής. Υπενθυμίζεται ότι ο κύριος Καραμαλής είχε παραιτηθεί από τη θέση του Υπουργού Μεταφορών λίγες ώρες μετά το έγκλημα στα Τέμπη που κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον 57 ανθρώπους. Είναι ο ίδιος άνθρωπος, ο οποίος 8 ημέρες πριν το έγκλημα των Τεμπών από το βήμα της Βουλής, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, είχε πει «Είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτεται θέματα ασφαλείας». «Θα ήθελα να ανακαλέσετε αμέσως, είναι ντροπή». Σας ρωτάω λοιπόν ευθέως, κύριε Υπουργέ, γιατί κάνατε μια ανοίξη για την ασφάλεια του τρένου του Πηλίου. Έχει λάβει η υπηρεσία που σας προανέφερα τέτοια αιτήματα συντήρησης για το τρένο του Πηλίου? Αν ναι, πόσα και πότε? Τι είδους εργασίες συντήρησης έχουν γίνει και πότε? Αν δεν δημοσιοποιήσετε, κύριε Υπουργέ, τα στοιχεία που σας ζητάω, σημαίνει ένα απλό πράγμα. Ότι τόσα χρόνια που το τρένο εκτελεί δρομολόγια, παραμένει επί της ουσίας ασυντήρητο. Εσείς λοιπόν θα πρέπει να συνειδητοποιήσετε τι σημαίνει αυτό και για την ορθή διαχείριση του μνημείου, αλλά και για την ασφάλεια των επιβατών. Είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτεται θέματα ασφαλείας. Και θα ήθελα να ανακαλέσετε αμέσως. Είναι ντροπή. Όταν σας εξήγησα και το ξαναλέω ότι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ειδοί, διασφαλίζουμε την ασφάλεια. Διασφαλίζουμε την ασφάλεια. Επομένως πρόβλημα ασφάλειας δεν υπάρχει. Και νομίζω ότι και εσείς θα συμφωνήσετε ότι μια υπεύθυνη πολιτεία δεν μπορεί να παίζει με την ασφάλεια των επιβατών. Ναι, κύριε Μεϊκόπουλε, στον ΟΣΕ έχουμε κάνει προσλήψεις πάνω από 120 μηχανοδηγούς και σταθμάρχες. Και έρχεσαι τώρα και μας κουνάτε και το δάχτυλο. Λίγο έλεος σε αυτή την αίθουσα, η δίθεν αριστερή,